Μείνουμε, καλώ ήρθατε. Είναι κοντά μα, θα ξεκινήσω από τι κυρίε, την κυρία μου, επιτρέπετε, κύριε Λουκόπουλε, η Μαρία Ναθαναήλ, υπεύθυνη επικοινωνία του Βουλή Watch και ο κύριο Στέφανο Λουκόπουλο, συντονιστή τη ομάδα του Βουλή Watch. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να προσπαθήσετε να συντονίσετε με κάποιο τρόπο και μάλιστα διαδικτυακό το κοινοβούλιο μα με τον κόσμο. Πείτε μα τι κάνετε. Βεβαίω. Ε... Το εμείς ουσιαστικά έχουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου, mm -hmm. κάτι λιγότερο μάλλον, ναι. ε, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ε, το Βουλή είναι ένας ε, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Μπορούμε εμείς ε, παράλληλα ναι. να βλέπουμε, γιατί εγώ έχω μπει ήδη στο Βουλή θα μου εξηγείτε λοιπόν τι κάνετε και ταυτόχρονα τι βλέπουμε, γιατί είναι πάρα πολύ η μεγάλη δουλειά που έχετε κάνει. Mm -hmm, mm -hmm. Ναι. Ε, εμείς αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι ε, μέσω της χρήσης των ε, ψηφιακών τεχνολογιών mm -hmm. να φέρουμε πιο κοντά τους ε, πολίτες στην πολιτική. Να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε πολίτες και βουλευτές. Mm -hmm και να προωθήσουμε μια κουλτούρα πολιτική ε, συμμετοχή. Εγώ ενδεικτικά κλικάρω τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπω μπορούν να δουν αυτή την ώρα και οι τηλεθεατέ μα. Ε, αριστερά βλέπουμε την πάρα με όλα τα υποψήφια κόμματα. Δεξιά βλέπουμε διάφορε κατηγορίε. Όλη η ατζέντα δηλαδή, έτσι όπω διαμορφώνεται σωστά. Πρόκειται για ένα προεκλογικό εργαλείο, μια εφαρμογή που εγγενιάσαμε, το mm -hmm. Policy Monitor, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν αναθεματικές κατηγορίες ανάλογα με τα θέματα που τους απασχολούν, τις θέσεις όλων των κομμάτων. Μάλιστα, Οπότε συμφωνείτε να, την ψήφο τους. να δούμε τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι τα δύο μεγάλα κόμματα που βλέπουμε Ρεβαίως. και την άγρια πόλωση και να επιλέξουμε... Αντί για όλα όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες στην εκπαίδευση, να δούμε ποιο ασχολείται με αυτό το κομμάτι για παράδειγμα. Λοιπόν, αφού επιλέξω τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω επιλέξει την εκπαίδευση και στη συνέχεια πατάω την uh, επιλογή από κάτω. Mm -hmm. Συγκρίνετε και σχολιάστε τι θέσει των κομμάτων. Ακρίβος, σωστά. Ακριβώ. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι θα εμφανιστεί εδώ. Λογικά θα πρέπει να μα βγάλει τι θέσει των uh, κομμάτων, φορτώνει. Εν έχετε δυνατότητα ο οποιοδήποτε χρήστη να απευθύνει και ερωτήματα. Σωστά. Απευθεία σε κάθε βουλευτή τη επιλογή του. Επώνυμα δηλαδή και Κυρία να είστε στην Βουλευτή εκεί και εγώ ω Μπουσδούκου σα θέτω αυτό το ερώτημα. Ακριβώ. Έχει καλώ. Απαντούν οι βουλευτέ. Η ανταπόκριση <laughs> είναι σχετική. δηλαδή. <laughs> για εξηγήστε το <laughs> λίγο Κοιτά, αυτό. Ε, για να καταλάβετε, έχουμε ε, αυτού του μήνε, ε, ενώ το site μα έχει τρομερή επισκεψιμότητα, δηλαδή έχουμε πάνω από 70.000 δηλαδή. μοναδικούς μοναδικού επισκέπτε. Ε, έχουν γίνει γύρω στις 600 ερωτήσεις Οι απαντήσεις είναι ο αριθμό των απαντήσεων είναι σχετικά χαμηλό. Δηλαδή στι 600 ε, ερωτήσει πόσο στις... 70. Ναι. Μόνο 70? Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Οι πολιτικοί, οι βουλευτέ γνωρίζουν το Βουλή του, γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Εμεί ε, του το έχουμε παρουσιάσει κιόλα, έχουμε κάνει και τηλεφωνήματα έχουμε κάνει και προσωπικά ραντεβού. Ναι. Γενικά πιέζουμε όσο μπορούμε. Ε... Πιέζεται, ωραία, και του λέτε. Υπάρχουν ναι. κάποιοι άνθρωποι ναι. εκεί έξω. Ναι. Έλληνε πολίτε. Έλληνε φορολογούμενοι, Έλληνε ψηφοφόροι, να το πω διαφορετικά, για να ανοίξουν τα αυτιά των πολιτικών, είναι η, η, η έσχατη mm. <laughs> αυτή επιλογή. Και σα ρωτούν εσά, κύριε, κυρία, κυρία Τάδε, κάτι συγκεκριμένο. Και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν. Τι σα λένε, Όπω φαίνεται, προ το παρόν είναι μικρότερη η ανταπόκριση από ό,τι θα θέλαμε. Mm -hmm. Πάντω, πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αρκετά καινοτόμο για τα δεδομένα. Είναι εξαιρετικά καινοτόμο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ακόμα πολλοί βουλευτέ δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα αυτή. Δηλαδή, τα παντρέμια το, του και νέους στο... μέσα στην πολιτική. Δεν είναι όλοι πια. Ισχύει. Οι νέοι έχουν πιο θετική ανταπόκριση. Πάλι ναι. Ναι. αυτό. Ναι. Που είναι και πιο εξοικειωμένοι και με την τεχνολογία, γιατί ουσιαστικά η πλατφόρμα είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση. Mm -hmm. Οπότε, όσο νεότερο, τόσο Καλύτερα. Πιο εξοικειωμένοι. Για ποιο λόγο πήρατε την απόφαση να κάνετε κάτι τέτοιο. Ε, γιατί είδαμε ότι, διαπιστώσαμε μάλλον, στα χρόνια της κρίσης και της αγανάκτησης, ότι ένα μεγάλο κομμάτι ε, των συμπολιτών μας έχει, είχε την ανάγκη να, να εκφραστεί, ε, να εκφράσει τις, τα πιστεύω του, να εκφράσει με έναν πιο... Ε, ε, με έναν καλύτερο τρόπο τέλο πάντων ε, τα, τα ερωτήματά του και mm -hmm. αυτά που τον απασχολούσαν. Και επειδή βλέπαμε ότι ε, πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί και αρχίσαν να φεύγουν τέλο πάντων, να απομακρύνονται από την πολιτική. Θεωρείτε, κυρία Ναθαναήλ, ότι οι νέοι φεύγουν από την πολιτική ή οι πολιτικοί δεν μιλούν, όχι τη γλώσσα των νέων, αλλά εν πάση δεν κάνουν και κάτι για να του τραβήξουν. Στην πολιτική, στο Ισχύει ότι κόμμα. Ότι πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από το γενικότερο κλίμα δυσπιστία που υπάρχει στου πολίτε mm. απέναντι στην πολιτική και του εκπροσώπου του στη Βουλή, οι νέοι θεωρούμαστε ότι είμαστε μια πιο απολυτική γενιά σε σχέση με τι προηγούμενε. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι και ενημερώνονται και ενδιαφέρονται. Mm -hmm. Και το εργαλείο που έχουμε, η πλατφόρμα μα, του δίνει τη δυνατότητα να νιώθουν ότι συμμετέχουν και περισσότερο παρά μία φορά στην τετραετία με την ψήφο του. Οπότε ε, θεωρώ ότι κυρίως οι πολιτικοί δεν έχουν αναπτύξει ακόμα αυτή τη σχέση, τη, τη δημόσια που θα ήθελαν σε σχέση με τους νέους. Όλο αυτό το εγχείρημα, το Βουλή Γότς και όλη αυτή τη δυνατότητα, γιατί πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε ε, να παρακολουθεί σε ποιες επιτροπές συμμετέχει ένας βουλευτής να παρακολουθεί τι ψηφίζει σε ψηφοφορίες της Βουλής, ακόμα και σε ψηφοφορίες που δεν είναι πρώτης γραμμής, να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποια είναι η στάση που κρατά ο βουλευτής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί εκεί πλέον έχει και στο χέρι του ο ψηφοφόρος α, την επιλογή του πώς θα ενημερωθεί για οτιδήποτε συμβαίνει και όχι μόνο για οτιδήποτε τραβήξει τα φώτα. Έτσι. Πολύ σωστά και να αξιολογήσει και, την, α, και του, τις θέσεις των βουλευτών, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής Το διάθεσης. είδατε να συμβαίνει κάπου στο εξωτερικό, είδατε κάτι παραπλήσιο, Πώς παραδειγματιστήκατε, από πού εμπνευστήκατε. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κίνημα που αρχίζει να εξαπλώνεται ανά τον κόσμο θα έλεγα. Mm -hmm. ε, αυτό ξεκίνησε ε, ουσιαστικά στη Γερμανία πριν μια δεκαετία. Ε, από εκεί εμείς πήραμε την ιδέα ε, και αποφασίσαμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Ε, υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή 7 ε, παρενφερείς οργανισμοί mm -hmm. ε, ε, ανά την Ευρώπη. Mm -hmm. Και ήθελα να πω αυτή τη τώρα μια και το αναφέρατε ότι ε, πήραμε την πρωτοβουλία εμεί να μαζέψουμε όλου αυτούς του οργανισμού ε, στην Αθήνα. Mm -hmm. Το Μάρτι, δηλαδή, θα γίνει αυτό, ε, όπου θα κάνουμε μια συνάντηση και με σκοπό να στήσουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο από Βουλή Watch ούτως mm -hmm. ώστε να προωθήσουμε την ιδέα και... Μάλιστα. Εξαιρετικό, mm. σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, το χρειαζόμαστε όλοι μας αυτό, χρειαζόμαστε όλοι μας αυτή την ουσιαστική επικοινωνία mm. και όχι την επικοινωνιακή επικοινωνία μαζί με τους α, 300 που βρίσκονται μέσα στο Κοινοβούλιο. Καλή συνέχεια λοιπόν. Χαρήκαμε που σα φιλοξενήσαμε σήμερα και εδώ. και τη φιλοξενία. Κοντά μα, Βουλή Watch, κυρίε και κύριοι, για να γίνετε τα μάτια του κάθε βουλευτή που θα πάει κάποια στιγμή, θα απαντήσει. Ξέρω εγώ, από αξιοπρέπεια και μόνο. Λέω εγώ τώρα. Πάμε σε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε λίγο.